Ήλθες χελιδόν καλάς ώρας άγουσα. Καλούσεν οι αυτούς. Ένα αρχαίο χελιδόνισμα του πρώτου, δεύτερου μετά Χριστόν αιώνα που το συναντάμε στη Ρόδο. Σχεδόν η στίχη του και οι συμβολισμοί του δεν διαφέρουν καθόλου από τα σημερινά χελιδονίσματα που κάνουν τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Η χελιδόνα, σύμβολο μηνύματος και αισιοδοξίας που έρχεται από την Αραπιά, από τη Μαύρη Θάλασσα. Το νόμισμα επάνω για να είναι σιδερένια η χρονιά, γιατί ο μήνας Μάρτης ήταν ο πολεμικός μήνας των Ρωμαίων, αλλά ταυτόχρονα όμως ήταν και οι απαρχές του χρόνου. Ήταν οι καλένδες του Μάρτη, όπως λέγανε, όπου γινόταν μεγάλες θρησκευτικές θεολογίες. Αυτά λοιπόν τα περιλήματα, τα απομεινάρια της ρωμαϊκής αρχαιότητας τα συναντούμε ακόμη και σήμερα στα παιδιά που μας λένε τα χελιδονίσματα εδώ στην Κεσαριά της Κοζάνης. Χιλιδόνα έρχεται από τη Μαύρη Θάλασσα, θάλασσα επέρασε, βρήκια νόγια και κατόγια, πύργου εθεμέλιωσε, έκατσε και λάλησε και γλυκό και λάιδισε, μορκαλίνη κόκυρα, σεύγα έβγα στο κελάρι, φέρα βγασαρά κοστά και σκηνιά πεντηκοστά, για να δέσουμε το Μάρτι και τον τζιλιπουδάκι. Μπράβο φίλια, καλή πρόοδο, καλό Πάσχα. Κιτ καλά, είμαστε καλά. Άιτε το καλό. Κάτσε φωνήμα, κάτσε τα πεινωμένα, λέλα πεινά μου, κάτσε τα πεινωμένα, λέει καλυκάρα μου. Θα σ' αγοράσω γύρια, λέλα φίνα μου, θα σ' αγοράσω γύρια, λέει χαδιάρα μου. Καβάλα, λέλα φίνα μου, να περπατήσεις καβάλα, λέει χαδιάρα μου. Η αρχαία Ελλήνια,
Υπάγεται στην Άνω Μακεδονία και είναι τμήμα της. Το όνομά της είναι πελασγικό και οφείλεται κυρίως στην υψομετρική διαφορά που υπάρχει από τόπο σε τόπο. Μία άλλη γενικά για την ονομασία της Ελίμιας είναι ότι εδώ ακριβώς ευδοκιμούσε το φυτό έλιμος, το οποίο έλιμος χρειαζόταν για την ζωοτροφή. Περιλαμβάνει τους νομούς Γρεβενών, την περιοχή του Τσατσαμπά, τα Καραγιάννα, το Βόλιο και την περιοχή της Σάτιστας. Και οι σπουδαιότερες πόλεις είναι η Ιαννή, είναι η Κεσαριά, είναι τα Σέρβια στους Βυζαντινούς χρόνους, είναι η Σάτιστα και τα Γρεβενά. 33 χωριά στο σύνολό της περιλαμβάνει η επαρχία και ονομάζεται επαρχία Τσαρσαμπά. Τσαρσαμπά στα τουρκικά θα πει Τετάρτη. Κάθε Τετάρτη λοιπόν τα χωριά αυτά και ειδικότερα 17 χωριά που είχαν τους περισσότερους Τούρκους συγκεντρώνονταν στο χωριό Αμυγδαλιά, όπου γινόταν ένα μεγάλο παζάρι. Παζαρεύαν άλογα, βόδια, μεγάλο παζάρι με ζώα πολλά και φυσικά με διάφορα προϊόντα. 33 χωριά σήμερα, και το καθένα από αυτά έχει να επιδείξει ένα ιδιαίτερο εθιμικό τρόπο να γιορτάζει το Λάζαρο, το Πάσχα, αλλά και όλες τις μεγάλες γιορτές μέσα στον κύκλο του χρόνου. Δεν το ξέρα, αμόρ πέρδικα, δεν το ξέρα, α πώς μ' αγαπάς, πώς θέλεις να με πάρεις, γεμπαλίγε. Πώς θέλεις να με πάρεις, γεμπαλίγε. Θα στήσω βρω, αιμόρ πέρδικα, θα στήσω βρω, όχι αστά η βουνά. Από τις πλέον ενδιαφέρουσες, χερσαίες ελληνικές περιοχές είναι η κοιλάδα του Αλιάκμονα. Ο Αλιάκμονας είναι το μακρύτερο ελληνικό ποτάμι. Πηγάζει από τα ελληνοαλβανικά σύνορα και χύνεται στο Θερμαϊκό κόλπο, όπου μαζί με τον Αξιό και τον Λουδία δημιουργούν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον οικοσύστημα. Ο Αλιάκμονας για τους Μακεδόνες είναι ένα μυθικό ποτάμι. Ξεκινάει από την Άνω Μακεδονία, όπως είπαμε, και χύνεται στο Αιγαίο. Περί τον Αλιάκμονα δημιουργήθηκαν οικισμοί, δημιουργήθηκαν μοναστήρια, εκκλησίες, παλιά τεμένη αρχαιοελληνικά. Και έρχεται λοιπόν η δεκαετία του 70, όπου για χάρη της ενέργειας ο Αλιάκμονας δαμάζεται. Γίνεται μια λίμνη. Όλη η κοιλάδα του Αλιάκμονα και κάτω από τα νερά της λίμνης χάνονται χωριά, εκκλησίες, μοναστήρια, σπίτια, μνήμες. Εδώ στη λίμνη του Πολυφύτου, πολλές φορές οι άνθρωποι των χωριών που πια βρίσκονται κάτω από τη λίμνη ή που είναι συνδεδεμένα με το χώρο αυτό έρχονται και αναπολούν τα ωραία πανηγύρια, το πώς αλωνίζανε, πώς θερίζανε, πώς μπλέκονταν τα ωραία ερωτικά τους ειδήλια. Λέω, ρε φίλοι, πώς έγινε αυτό το μέρος, το θυμάσαι, πριν πόσα χρόνια? Αυτό ήταν εδώ μια εκκλησία παλιά, ο Άγιος Κωνσταντίνος. Παλιά, εγώ έτσι θυμάμαι λίγο. Και εδώ προς τα κάτω ήταν ένας κάμπος. Η Αγκεσαριά ήταν τα καλύτερα χωράφια, ο παράδεισος. Ήταν εδώ μέσα που ήταν όλα τα ζώα εδώ. Η Κεσαριά είχε πόσες χιλιάδες πρόβατα, γίδια εδώ, γελάδια. Και τα είχαμε και τον Τσί, θυμάσαι τον Τσί. Βέβαια, όλο το δάστα, πλατάνια εδώ μέσα αυτά. Εκεί ήταν, βοσκούσαν γελάδια, πρόβατα. Γενικά ό,τι υπήρχε εδώ στην Κεσαριά. Και ήταν ένα μέρος, κάτσε καλά. Ήταν η κτηνοτροφία εδώ στην Κεσαριά, ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά και τα χωράφια μας ήταν τα καλύτερα εδώ, ο κάμπος. Διότι ήταν το ποτάμι, ο Αλιάκμονος, το περνούσες. Ναι, ήταν το ποτάμι. Ψάρευαμε. Επίσης δεν είχαμε και τότε, ήταν φτώχεια. Στο γάμο ψάρευαμε εδώ τα ψάρια για να περάσουμε το γάμο. Η σούπα, τα τσιρόνια. Και κάνα παλιό πρόβατο, κάνα προβατίνα για να βγάλουμε το γάμο. Θα είχαμε και πολλά καλαμπόκια εδώ. Καλαμπόκια, ποτιστικά και ψινά μερόκες. Νησκή.
τα μπουστάνια. Στο σπίτι μας έδωναν ψωμί γιατί δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε, ναι. Δώστε εσνή μου η φράγκο μάτια, δώστε εσνή κλεισέ στα πλάγια. Δώστε εσνή κλεισέ στα πλάγια, βασιλέδιν του φιγγάρι. Βασιλέδιν του φιγγάρι. Και οι διαβάτες μας διάδες. 10 στρώματα χωράφι είχα εδώ μέσα. Δούλευα μέρα νύχτα. Έδινα καλαμπουκές. Κουβαλούσα με τον μπαμπά. Ο μπάς έφυγε με το κάρο. Εγώ ήμουν εδώ έδινα. Έρχονταν οι αντάρτες από πέρα και εγώ ήμουν δεν φοβόμουν εδώ. Έστειλε τον μπαμπά στο σπίτι. Φεύγα εσύ, λέει, εγώ θα κάτσω εδώ. Πήρα το κάρο και έφυγα εσύ. Και ο μπαμπάς μου έφυγε. Και εγώ πήρα το κάρο και έφυγε. Σε αρέσει εδώ? Με αρέσει, ρε. Τώρα μάνα δεν με αρέσει. Να έχει και παρέ. Και να έρθω δεν μπορώ. Έχω τώρα πόσα χρόνια έχω να έρθω εδώ. Κεσάρια ή Κεσαριά Κοζάνης. Γιατί ονομάζεται έτσι? Είναι προς τιμήν κάποιου Κέσαρα Ρωμαίου Αυτοκράτορα? Και ποιος ήταν αυτός? Η Κεσαριά πήρε το όνομα από τους αυτοκράτορες των Ρωμαϊκών χρόνων και κυρίως από τον Γάιο Ιούλιο Κέσαρα ή από τον Οκτωβιανό Αύγουστο. Εδώ ακριβώς στην περιοχή υπήρχε ένα κάστρο το οποίο είχε έκταση 80 στρεμμάτων. Εκεί πάνω στο κάστρο αναπτύχθηκε ένας σπουδαίος πολιτισμός που κατά τη διάρκεια των Ρωμαϊκών χρόνων είχε δημιουργηθεί μια ομοσπονδία με το όνομα Κοινό των Ελλημιωτών. Εκεί συνεδρίαζαν μία φορά το χρόνο για εξωτερικά θέματα της περιοχής της Ελλήμιας. Τον 4ο αιώνα στην περιοχή εδώ της Ελλήμιας και στο χώρο της Κεσαριάς εμφανίζεται επισκοπή, η οποία επισκοπή υπάγονταν στη Θεσσαλία. Το αργότερα αυτό το βλέπουμε κυρίως στην επιγραφή η οποία έχει βρεθεί εδώ και η οποία ανέφερε σαν πρώτο επίσκοπο τον Μακεδόνιο. Τον 1ο αιώνα αργότερα η επισκοπή καθώς και οι διοικητικές αρχές και θρησκευτικές μεταφέρονται στα Σέρβια όπου ακμάζουν από εκεί πέρα τα Σέρβια. Βρισκόμαστε στην περιοχή της Άνω Μακεδονίας. Από εδώ ξεκίνησαν οι μακεδονικές δυναστείες. Όπως μας πληροφορεί ο πατέρας της ιστορίας Ηρόδοτος και ο Θουκυδίδης, γύρω στα 700 π.Χ. από εδώ ο Περδίκας κατηφορίζει από την ορεινή Άνω Μακεδονία την Ελλήνια και φτάνει στις Αιγές, στην πρωτεύουσα του Μακεδονικού Βασιλείου, όπου η εγκατάστασή του εκεί έμελε να σηματοδοτήσει όχι μόνο τις απαρχές αλλά λαμπρές σελίδες στην παγκόσμια ιστορία. Να λες, μωρέ, να λες, να λες.
εκείνα τα χρόνια οι γυναίκες ετοίμαζαν για τις γιορτές τηγανές. Είχαν όλα τα σπίτια γουρούνια στα σπίτια. Τάιζαν γουρούνια, δεν είχαν νέα κρυοπουλία, ο κόσμος νέα ήξεραν, νέα λεφτά είχαν να ψωνίες, τίποτα. Και είχαν τις τηγανές και τα κυφτεδάκια που έκαναν, το κρέι στο χοιρινό το στούμπζαν με το τσικουρούλι. Το στούμπζαν και το έφτιαναν κυφτεδάκια. Μα όποιος πάει είναι και έτρωγε. Τώρα σήμερα δεν γίνονται τέτοια νόστιμα τα κυφτεδάκια, γιατί ήταν δικό τους το κρέας και περνούσαν καλά ο κόσμος. Όποια γιορτή γίνονταν, για τραγούδια ήλυγαν από τον δρόμο, όπως λες, εδώ το σπίτι ήρθαμε και στα σηκάτη σπίτι που πήγαιναν, πήγαιναν 10 άντροι, γυναίκες, είχαν κεράσματα τα τσίπουρα, είχαν τα κρασιά, δεν είχαν λικέρια και τέτοιο κόσμο τότε. Αυτά ήταν τα κυρία τσίπουρα, γιατί ήταν αυτά τα δικά τους που είχαν αμπέλια όλοι τότε στο χωριό μας. Και έβγαζαν αυτά τα πράγματα να κεράσουν. Που κάνανε στραγάλια που αγόραζαν, τα στραγάλια, τα ρεβίθια που είχαν ο κόσμος, αυτά έκαναν για στραγάλια. Πάει να περνούσαν καλά ο κόσμος, γλυντούσαν, όλο με τραγούδια, όλο με γλέντια και χαρές. Άμα είχαν δυο γιορτές κοντά ή μια με άλλη, δεν ήξεραν τι να ετοιμάσουν ο κόσμος. Πιτινάρια έσφαζαν, τηγάντζαν, έβαναν γεμιζέντια. Πολλά πράγματα έφτιαναν και τότε οι γυναίκες. Πίτες, σε κάθε σπίτι έφτιαναν και πίτες. Πάρα πολλά πράγματα ετοίμαζαν. Και είχαν ετοιμασία γυρί. Όλες. Παλιά, παρά τη φτώχεια μας, όλος ο κόσμος έβγαινε, γλεντούσε τις γιορτές, σκεφτόταν τα σπίτια με ορχήστρες, κεραζόταν το τσίπορο που είχαμε, το κρασί που παράγαμε. Γλεντούσε ο κόσμος όπως νόμιζε πιο καλά γι' αυτόν. Σε κάθε γιορτή ή σε κάθε γάμο όταν γινόταν, για να κάνουν το τραπέζι, πηγαίναν κάτω στο ποτάμι που είχαμε τότε και ψαρεύαν για να κάνουν εκείνη την ψαρόσουπα που λέγαμε εμείς τα τσιρόνια. Δεν υπήρχε αυτή η ένταση που υπάρχει τώρα. Μπορώ να πω ότι ο καθένας σκέφτεται αν θα πάρει μια τηλεόραση πιο μεγάλη από τον άλλον. Τότε έβγαινε στις πλατείες, παίζαμε μπάλες, κάναμε, γλεντούσε ο κόσμος όπως μπορούσε. Να θυμηθούμε λιγάκι πώς εκαμιά τη βίζη της εκείνη τα χρόνια, πώς παϊνιέται στα σπίτια, εκαμιά τη βίζη της, με τραγούδια, πώς σας κερνούσα. Για πέ. Γιατί που ξέρεις που ρωτώ αυτό, εσείς δημοσιογράφοι τραγούδια. Γιατί αυτός τα έζησε κοινά. Εσύ δεν τα έζησες. Εσύ είπα την καρούδι σου 85. Δεν τα έζησες εσύ. Άντε καλά. Κι εγώ, κι εγώ. Για πέ. Τότε ήταν καλύτερα τα χρόνια. Ναι. Καλύτερα βέβαια. Έρχονταν τώρα η Πασκαλιά. Καλύτερα καρδινούσα με μεγαλονόματα και λιγότερο Πασκαλιά. Μαζεύονταν εδώ τα κοίτια. Είναι μάχη παντίνη έχουμε. Όποτε μωρέ. Πέφτει. Για όμως ο τόπος σε κάτι. Ναι. Αρνιά, εκδρομές και έργο τι. Βίζετε στα σπίτια Παϊνέτη, τα ονόματα, τα Δημητρίου, τα Γεωργιού, τα Ιμπιστόλης, Παναγίας, πώς να γίνει. Πασκαλιά, καινούσαμε, έπαιρναμε με τον ένα τον Μαχαλά, απάν. Ναι. Είχαμε εκκλησία πέρα και στο αυτό και από εκεί. Λοιπόν, δεύτερη την ημέρα, πρώτη πάει στα σπίτια ο καθένας, δεύτερη πάει να είμαι από εκεί. Τρίτη τον κάτω Μαχαλά. Παρασκευή από τούτον εδώ πέρα και τα ηθωμά πάει να μη στομάδες. Γιόρταζαν. Ναι. Αυγά. Αυτό ήταν το... Τσουκριζέτε αυγά. Ναι. Πολλά αυγά. Είχατε αρνηθείς. Πολλές. Γινούσαν. 200 είμαι αυτή εγώ η γυναίκα. Αυτά που μάζευαν τώρα το Λάζαρι, τα έφτιαναν περδίκες. Αλλά έφτιαναν πολλά αυγά. Δηλαδή πάει στο σπίτι, αυγό. Δεν υπήρχε τάλιο και τέτοιο αυγό. Του όργανου. Τον αυγορμπέκ. Μάζωναν πολλά αυγά. Τον τρώγα του γιόμουσε. Αυγά. Δέκα λεπτό να κάνω δέκα λεπτό. Thank you.
όταν ήμασταν 15 χρόνια, οι χείρες μου λίγο να γαμπρίζουν. Και εμείς τότε τα κορίτσια μαζεύομασταν όλοι παρέα και πάνε με δραγασιά. Από 18 χρόνια κορίτσια, από τα 14 μέχρι τα 18 έβγαινα με δραγασιά. Εκεί κοιτούσαμε να βρούμε γαμπρί και μαζόντουν και παιδιά και κορίτσια μαζί. Έπιζαμε το παιχνί τρεις τσαντσάκι, έπιζαμε τις πθαμές. Έπιζαμε το κυνηγητό, κυνηγιούμασταν. Έπιζαμε το κρυφτό εκεί πέρα, έπιζαμε το ζυμ. Έτρεχαμε και έπιζαμε. Είχαμε και ένα παιχνίδι καλό, έπιζαμε τις πυρδίκες. Πουλες πυρδίκες, πως είσαι κι εγώ, καμιά δεν έχω, κι εγώ, καμιά δεν έχω. Κι αν έχω κι αν δεν έχω, είσαι να γράδα σε έχω, είσαι να γράδα σε έχω. Να στείλω το λιοντάρι μου να αρπάξει μια πυρδίκα, να αρπάξει μια πυρδίκα. Για στείλει του, για στείλει του, να δεις κλουτσές θα φάει, να δεις κλουτσές θα φάει. Σας πειράμι, σας πειράμι, μια έμορφη πυρδίκα, μια έμορφη πυρδίκα. Μας πειρίτη, μας πειρίτη, του μπακακά απ' τα βράχη, του μπακακά απ' τα βράχη. Ήταν μια ομάδα κουρίτσια 10 από εδώ και 10 από εκεί και έπιζαμε τις πυρδίκες. Έτρεχαμε να αρπάξουμε τις πυρδίκες, να δώσουμε, είχαμε γερό παιχνίδι να κάνουμε. Και συγχρόνως έβρισκαμε και τις γαμπροί. Τότε εμείς οι γαμπροί δεν συναντιούμασταν να μιλήσουμε και να τα βρούμε. Μόνο με το μάτι. Άμα συγκλονούσε ένας το μάτι και σε άρεσε, τον διάλεγες κι εσύ. Κι αν έχουν κι αν δεν έχουν, είσαι να γράδα σε έχουν, είσαι να γράδα σε έχουν. Να στείλω το λιοντάρι μου να αρπάξει μια πυρδίκα, να αρπάξει μια πυρδίκα. Για στείλει του, για στείλει του, να δεις κλουτσές τα φάει, να δεις κλουτσές τα φάει. Σας πειράμι, σας πειράμι, μια έμορφη πυρδίκα, μια έμορφη πυρδίκα. Μας πειρίτη, μας πειρίτη, τούμπα το απ' το τηγάνι, τούμπα το απ' το τηγάνι. Γλον, γλον, τα καράβια ποιος είναι έξω, έξω από την πόρτα. Είναι αλίσκη, μπαμπαλίσκη, στράμπα, στράμπα, Γιώργης. Είναι το τάγμα, ένα δαχτυλίδι, κούφιο καρύδι.
χιλιάδες μωρέ προβάτα. Είναι χιλιάδες γύρια. 9.000 γύρια, είστε στρατηγοί. Να φύγει λίγος. Όχι. Πώς. Άντε να έρθει. Αντί να νομάτι μου τα βόσκαν. Είναι τζουμπανά ρέι. Α, εδώ θέλω να βάλεις λίγο. Άντε, γεια σου, Νικόλα. Άντε, βάλε. Πόσα χρόνια τσουμπάνος είσαι? Μια ζωή. Μια ζωή. Πόσες πασκαλιές έκαμε στη ζωή σου? 84. Πασκαλιές? Ναι. Δεν τι παγένουν μου για ψώμη και τρεις για μαύρα μάτια. Ότι κι αφήν το γιάν μου στα πρόβατα στη μέσα απ' τα κοπάδια. Μαύρα μάτια είχατε εδώ στο χωριό? Περταλάω. Μαύρα. Και μαύρα και τα μαύρα, τα μαύρα. Στα μαύρα είχατε προτίμηση παραπάνω ή στα παρδαλά? Τα γαλανά είχαν πέρασει. Τα γαλανά είχαν πέρασει. Και τις γυναίκες πότε προτιμούσατε, κοντούλες και γιωμάτες ή ψηλές? Και... Είναι εποχή. Όταν γίνονταν αραβώνες και επιτοπίσουν αραβώνες. Ξινιά, προξινιά. Η έρωτας ήταν λίγο μακριά. Ναι, προξινιό. Ρωτώσαν. Πήρες μα ραβόνες του κούριτσι, έχει πουδάρι, τι λέγαν, πουδάρι δηλαδή. Γιατί είχαν όσα κούριτσι, αν τρέπονταν να βγουν όξο είχαν, να, καρυφούν πόλο. Γι' αυτό έβαναν και του κάμψου μακρύ. Ναι. Να με φέρουν δει. Άμα έχει πουδάρι και λέει, εντάξει. Εντάξει, ναι, μπούτ. Αντέ, και να θερείς, και να ουργός, και στο χωράφι να πάει. Και κόσα. Και κόσα. Τραβάει και κόσα. Και άλλα πράγματα. Όλα, συνέχεια παραπάνω. Όλα, πολλά, όλα μαζί. Παραπάνω έκανε την γυναίκα τότε. Ο Θανάης δεν την καθόλου. Ήταν ένα θέρμιο απ' το ρέμα. Να σμώσει να βάλει στο φούρνο. Μας νυχτούσε μαρβάγγελη, μας νυχτούσε, μας βραδιάσε. Κι η μορβαγγιλίτσα πάει σήκη τούτη μέρα. Κι η μορβαγγιλίτσα πάει σήκη τούτη μέρα. Πανουνία μορβάγγελη, πανουνία σπρίζια νερό. Κι η μορβάγγελίτσα κυροδίνης να πλύνουν. Κι η μορβάγγελίτσα κυροδίνης να πλύνουν. Παίρνω κι εγώ μορβάγγελη, παίρνω κι εγώ το μαύρο μου. Κι η μορβαγγιλίτσα πάω να του πουτήσω. Κι η μορβαγγιλίτσα πάω να του πουτήσω. Σταυρονουνιά μορβαγγιλί, σταυρονουνιά σταυρονουριό. Κι η μορβαγγιλίτσα σταυρώνω τρεις κι πέντι. Κι η μορβαγγιλίτσα σταυρώνω τρεις κι πέντι. Κανένα έθιμο μέσα στον κύκλο του χρόνου δεν είναι τόσο κοινωνικό, ερωτικό και μεταφυσικό όσο το έθιμο του Λαζάρου. Σε όλη σχεδόν την Ελλάδα γιορτάζεται με ιδιαίτερο τρόπο. Όμως εδώ, στα χωριά του Τσαρσαμπά, της επαρχίας του Τσαρσαμπά της Κοζάνης, το έθιμο του Λαζάρου είναι πολυσήμαντο από πολλές απόψεις και πλευρές. Μια ολόκληρη χρονιά καρτηρούσαμε να έρθει ο Λάζαρς. Περιμέναμε και μάζομασταν εδώ να φτιάξουμε, να ετοιμάσουμε τις στολές,
για να είμαι στη Καλλιέρα εκείνη την ημέρα. Πέμπτη ήταν η μέρα που μαζεύαμε του λάδι, τα βασόλια, για να το πάμε στα κουνάκι. Ξεκινούσαμε πρώτα από την Κυριακή του φτωχού Λάζαρ. Εκεί είχαμε μια περουστιά, έβαζαμε μια περουστιά, ένα αυγό και ένα λάπατο. Άι μπλικ, να βάλουμε και τα λάπατα. Άι να βάλουμε και τα αυγό από πάνω. Άι να βάλουμε και την περουστιά για να δώσουμε τον όρκο. Και ορκίζουμε ήταν όλες οι λαζαρίνες. Και λέγαμε, ορκίζουμε, όποια δακαϊκιός... Και θυμός, να μαυρίσει σαν περουστιά, να μαζουχτεί σαν τα αυγό και να πρασνεί σαν τα λάπατα. Ορκίζουμε. Ορκίζουμε. Και ύστερα δεν μάλλον είναι καμιά στο κουνάκι ύστερα με αυτόν ορκίζουμε τον όρκο. Γιατί φοβόμαστε να τα πει στη βάμη και όλα αυτά. Κορυφαίο ορκίζουμε είναι ο όρκος που δίνουν ορκίζουμε οι λαζαρίνες πηδώντας την πυροστιά. Ο όρκος ορκίζουμε αυτός και τα σύμβολα που ορκίζουμε έχει, δηλαδή η πυροστιά, το αυγό και το πράσινο φύλλο του λάπατου, αποτελούν ίσως τα παλαιότερα σύμβολα με την μεταφυσική δύναμη, με τα φυσική οντότητα που έχουν. Το γεγονός ότι επικαλούνται ότι θα είναι ομόψυχες κατά τη διάρκεια του εθήμου, εάν κάποια κακιώσει, κάποια θυμώσει, δεν θα αποχωρήσει από την ομάδα. Και αν αποχωρήσει, που θυμίζουν αυτές οι φράσεις τους, αρχαίο όρκο, να γίνει μαύρη σαν την πυροστιά. Γιατί στην πυροστιά? Γιατί η πυροστιά είναι το σύμβολο της εστίας, της οικογένειας. Να μαυρίσει λοιπόν σαν την πυροστιά. Να μαζουχτεί σαν τ' αυγό. Και να πρασινίσει σαν το λάπατο. Το λάπατο είναι σύμβολο που το συναντάμε ακόμη με μεταφυσικές ιδιότητες και στην αρχαιότητα. Αυτές οι αρχαιοελληνικές επιβιώσεις. Φανταστείτε εν έτη 2012 να υπάρχουν ακόμη, να συντηρούνται, χωρίς βέβαια να μπορούν οι ίδιες να δώσουν ερμηνεία, αλλά όμως προσέξτε τη σημειολογία. Αυτή η ταυτοποίηση των συμβόλων, των λέξεων και των φράσεων είναι ένα γοητευτικό και ίσως το γοητευτικότερο στοιχείο μέσα στην ελληνική λαογραφία μας. Αφού μαζεύαμε αυτά για το φαγητό, τα πηγαίναμε εκεί που θα πηγαίναμε στο κουνάκι, σε ένα σπίτι που θα μας έφτιαχνε η νοικοκυρά. Πίτα, φασόλια, ρύζ, αυτά ήταν τα φαγητά οι τότε που έτρωγαμε στο Λάζαρ. Μας έφτιαχναν την πίτα. Την πίτα αυτήν, το Σάββατο το βράδυ, περνάμε τον νοικοκύρη από το σπίτι και γυρνούσαμε στα σπίτια της Λαζαρίνης. Εκεί μοιραζάμε την πίτα αυτήν και στο δρόμο που πάει να μην λιγάμε και τραγούδια χορεύοντας. Ύστερα την άλλη την ημέρα σκόνουμασταν, έρχομασταν στην εκκλησιά. Εδώ στην εκκλησιά έλεγαμε το τραγούδι. Καλημέρα σου Παναγιά. Καλημέρα σου Παναγιά. Καλώς της Λαζάρη. Nothing.
Ναφινούτη, Ναφινούτη, Ναφινούτη κυρίτσα μου, μαντήλη και δαχτήλη έχει τη Γιάννος του καλό. Και έβγαιναμε όξο στην εκκλησιά, ύστερα τραγουδούσαμε. Νίνιους φαϊσί στη μάνα του, Νίνιους φαϊσί στη μάνα του, φαϊσί μιλανιάς με, νους φαϊσί μιλανιάς με, με νίνιμ γιατί μας άρχισες. Νίνιους φαϊσί στη μάνα του, φαϊσί μιλανιασμένη. Νίλη μου, γιατί μας άργησες και αργήσεις να βασιλέψεις. Μην ανοιγώ, σας άργησα και αργώ να βασιλέψω. Σας άργησε ο γέροντας που παίρνει τις μανίκες. Σας άργησε ο γέροντας που παίρνει τις μανίκες. Σις που παίρνει τις μανίκες. Λε παίρνει μανίκες με παιδιά. Παίρνει μανίκες. Παίρνει και μια μικρόνυφη, μικρή ραβουνιασμένη, που έχει τα τέλεια στα μαλλιά, τη σκέπη στο κεφάλι. Νίλη μια ηλίμα, σαν αργέσεις. Κάνουμε τον τραχανά για το χειμώνα. Θα πάρουμε και γάλα και θα βράσουμε λίγο το γάλα, μετά θα ρίξουμε τα τραχανά μέσα, θα τα πνίξουμε, γιατί το λέγαμε, θα πνίξουμε τα τραχανά. Και θα περάσει ο χειμώνας μια χαρά. Έφτιαναμε πίτες με τον τραχανά, έφτιαναμε και έτσι με τσιγαρίδες, με τυρίου, παν. Και έτρωγαν το πρωί ο κόσμος και ζάψει τον νόμο πιο από πού. Άι, σε μικρά, εσύ άκουσα τα πίστευτα, πιάζεις εσύ τραχανάει. Θα τα μοιράσουμε, μεσά εσύ, μεσά εγώ. Αχα, άντε, καλά, καλά, για τα καλή καρδιά να έχουμε, φτάνε, φτάνε να τα μοιράσουμε. Φτάνε όλα. Άι, φτάνε αυτά, δεν μας στάσεις. Εγώ γεμώ σαν αργέ, εσά, το λιγάμι όταν πήγαιναμε το βράδυ στο γάμο, στα κουρίτσα. Και έστειλνε η πιθυρά τέλεια για να τα βάλει το ταχάι νύφη. Και μετά είχαμε και τλιγάι, ένα ξύλο και τα τλιγάδιαζάμε τα τέλεια και το τραγουδούσαμε αυτό. Η γειτονιά, οι φιλινάδες όλες. Μετά γίνηγαν πέρα στα Γιάννηνα και στις Γιαννιώτισσες. Κουράσου κάθονταν και τλιγάδιαζε. Και τη λιγάδιαζε μπερσίμ και μάλαμα. Μα αέρας φύσηξε και πήρε την κλουστή. Την πάει ψηλά στα Γιάννηνα και στις Γιαννιώτισσες.
μουσικοχορευτική παράδοση της Κεσάριας, του χωριού μας δηλαδή, καθώς και της περιοχής Τσαρτσαμπά, των υπόλοιπων χωρών που απαρτίζουν αυτήν την οντότητα του Τσαρτσαμπά, είναι ως επιτοπλίστων φωνητικά τραγούδια, τα οποία λεγόταν σε όλα τα γλέντια, στους γάμους και στα πανηγύρια. Τα μουσικά όργανα σιγά σιγά ήρθανε από τα μέσα του 19ου αιώνα και μετά. Επηρεασμός στη μουσική υπάρχει από την περιοχή των χορευενών της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, γι' αυτό και τα ακούσματά μας είναι αυτών των περιοχών. Ταιριάζουν πάρα πολύ. Εμείς, σαν Αρχείο Ιστορίας και Τέχνης, μαζί με την Εθνογραφική Ομάδα, καταγράφουμε ό,τι έχει απομείνει σε συναντήσεις που κάνουμε με ηλικιωμένους άνδρες και γυναίκες, τα κατατάσσουμε στις κατηγορίες που πρέπει και παράλληλα κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να τα διασώσουμε. Πέρα από αυτό όμως δεν μένουμε εκεί. Προσπαθούμε να τα διαδώσουμε στις νεότερες γενιές, στους άνδρες και στις γυναίκες. Τα μουσικά όργανα, τα οποία από τα μέσα του 19ου αιώνα και μετά, που εντάχθηκαν στη μουσικοχορευτική παράδοσή μας, είναι η ζυγιά, η υπηρώτικη που λέμε, δηλαδή το κλαρίνο, το λαγούτο, το τέφι και το βιολί. Εκμυστηρεύσεις κάποιων κατοίκων σε ανύποπτο χρόνο που μας κάνανε, μας είπαν ότι κάποια στιγμή πεζόταν και γκάιτα, ο αρχαίος άσκαυλος στο χωριό μας. Δεν το έχουμε προλάβει εμείς, δεν το έχουμε ακούσει, δεν το έχουμε διασώσει.